Ζήσεις πακέτο και χρόνια πολλά. 9 χρόνια πάμε πακέτο. 9 χρόνια μαγικά πακέτα συναισθημάτων γίνονται γέφυρες μεταξύ ανθρώπων που αναζητούν ένα χαμένο κομμάτι από το παζλ της ζωής τους. 9 χρόνια συγκίνησης, αγωνίας, λύτρωσης, χαράς. Καλώς ήρθατε και αυτή την Πέμπτη στη συντροφιά μας. Όλοι οι συντελεστές της εκπομπής βρέθηκαν στην Έγλη Ζαπίου για να γιορτάσουν τα 9 χρόνια γενέθλια της μακροβιότερης εκπομπής στο Prime Time. Δεν το πιστεύαμε όταν ξεκινούσαμε ότι θα φτάσουμε να γιορτάσουμε αυτήν την επέτειο. Είναι εδώ όλοι οι συνεργάτες, οι αγαπημένοι. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη συμπόρευση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Ζήνα, την Κουτσελίνη, που ήταν στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Ήταν πολύ βασικό κομμάτι της εκπομπής. Είναι πολύ σπουδαίο για μας να μας λένε ότι γίνονται οι άνθρωποι πιο συναισθηματικοί όταν παρακολουθούν την εκπομπή. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Και πραγματικά σου μιλάω, Τίνα μου, δεν κουράστηκα καθόλου να κάνω αυτό που κάνω 9 χρόνια. Θέλω να συνεχίσω για όσα νομίζει ο Θεός ότι πρέπει να συνεχίσω. Και θα το κάνω με την ίδια αγάπη όπως από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα. Κοντινό, τεράστιες και ένα από τα δύο είναι το δικό μας. Μόνο αυτό ξέρω. Η Βίκη ξέρει πολύ καλά τι θέλει και το κάνει πολύ εύκολο για τους συνεργάτες και κυρίως για μένα. Σου έχει τύχει να συγκινηθείς ποτέ την ώρα που σκηνοθετείς από μια ιστορία την οποία ζείτε εκείνη τη στιγμή? Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο εγώ. Μπορώ να σου πω ότι έχουν υπάρξει ιστορίες που οι ίδιοι οπερατέρ και οι τεχνικοί κλαίνε. Περιεχόμενο πακέτο, τι έχουμε βάλει μέσα στο πακέτο? Πού τις βρίσκεται όλες αυτές τις ιστορίες? Μας βρίσκουν. Μας βρίσκουν κατά κύριο λόγο. Και εντάξει, κάποιες φορές ψάχνετε, έχει πολλή έρευνα από πίσω όλο αυτό που βλέπετε. Έχει πολλή έρευνα. Υπάρχουν ιστορίες που τις έχουμε ερευνήσει και έχουν βγει μετά από 4-5 χρόνια έρευνας. Και υπάρχουν και ιστορίες όμως που έχουμε καταφέρει, γιατί έχουμε τις σωστές πηγές και τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή στιγμή και μέσα σε 10 μέρες, 15 έχουμε αποτελέσματα. Τη Βίκη την αγαπάω πάρα πολύ, την ξέρω καλά, με ξέρει και εκείνη, επικοινωνούμε. Αλλιώς δεν πιστεύω ότι θα ήμασταν τόσο καιρό συνεργάτες. Είναι συγκεντρωτική, θέλει να έχει τον έλεγχο της κατάστασης και εγώ επίσης, αλλά πάντα βρίσκουμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε και να οδηγήσουμε την εκπομπή στα σωστά λιμέρια, γιατί και η εκπομπή εξελίσσεται και μεγαλώνει μαζί με εμάς. Όταν ανέλαβα τη θέση αυτή πριν από 7 μήνες, κάθισα και μελέτησα όλες τις εκπομπές για να δω τι είναι. Γιατί είναι μια εκπομπή που κρατάει 9 χρόνια, είναι πυλώνα του σταθμού στο prime time. Και μπορώ να σου πω ότι μετά το πρώτο viewing ήμουν έτοιμος να κλάψω κι εγώ. Και φυσικά η εκπομπή δεν θα υπήρχε και δεν θα είχε την επιτυχία που είχε αν δεν ήταν η Βίκη στο τιμόνι της. Γιατί νομίζω ότι εκφράζει και τα αισθήματα του τηλεθεατή. Όταν τη βλέπεις να τσαντίζεται με τη μάνα που έχει παρατήσει τα παιδιά της ή όταν αγκαλιάζει την κοπελίτσα που έχει υποφέρει, κάνει αυτά που αισθάνεται και ο τηλεθεατής να κάνει και ο ίδιος όταν βλέπει την εκπομπή. Πάνω να ανακοινώσω αν ήρθε ο παραλήπτης. Έλα να σου δείξω. Είμαι πολύ τυχερός βέβαια που είμαι σε αυτή την εκπομπή, η οποία σημειώνει 9 χρόνια επιτυχία. Τα άτομα που την αποτελούν με έκαναν από την αρχή να αισθάνομαι πολύ άνετα και με έκαναν μέλος της οικογένειάς τους. Πώς να συνεργάζεσαι με τη Βίκη Χατζηβασιλείου? Με τη Βίκη, η Βίκη από την αρχή με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ οικεία. Είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος, πολύ εγκάρδιος, πολύ φιλικός. Είμαι πολύ τυχερός που συνεργάζομαι μαζί της. Βασικά είμαστε σαν οικογένεια και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η καλύτερη συνεργάτηρα που είχαμε ποτέ, ας πούμε, η παρουσιάστρια ή που θα θέλαμε οποιοδήποτε να έχει. Το κυριότερο είναι ότι 9 χρόνια μετά υπάρχουν άνθρωποι που τους έχει αλλάξει η ζωή μέσα από τη συμμετοχή τους από την εκπομπή και είναι πάρα πολύ όμορφο που στις γιορτές μας, Χριστούγεννα, Πάσχα, να πάρουμε ένα μήνυμα στο κινητό ή σε ένα email, μια φωτογραφία από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Αφρική. Που είναι όλοι μαζί σε οικογενειακά τραπέζια και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πάρα πολύ. Είναι μια πολύ πετυχημένη παρουσιάστρια τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο και νιώθω ότι μαθαίνω πολλά πράγματα δίπλα της και φυσικά σε αυτή την πολύ πετυχημένη ομάδα. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις συναδέλφους από την οικογένεια. Είμαστε όλοι μαζί, κάνουμε κάτι το οποίο το αγαπάμε. Αυτό φαίνεται και αυτό μας αρέσει και εμάς. Σου είχε τύχει σε αυτά τα 9 χρόνια να συγκινηθείς με μια ιστορία στο μοντάζ και να σε πάρουν το ζουμιά? Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Το περίεργο είναι ότι μπορεί να δούμε ιστορίες, για να κοπεί ο λόγος, μία και δύο και τρεις φορές,
και βλέπεις πρώτα ότι και εγώ και η έρχη συντάκτης και όλοι, και η Βίκη όταν έρχεται και τα βλέπει, επίσης κλαίει. Μαζί με την εκπομπή είχε τα γενέθλιά της και η Βίκη Χατζηβασιλείου, η οποία έλαβε μία τούρτα έκπληξη από τους διευθυντές και τους συνεργάτες της. Έχεις και γενέθλια και εσύ μαζί με το Πάμε Πακέτο. Εγώ και η εκπομπή μου Πάμε Πακέτο. Είμαστε και δύο υδροχόοι. Εγώ είμαι στις 10 Φεβρουαρίου, η εκπομπή είναι 15 Φεβρουαρίου. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η ευχή για την εκπομπή είναι ότι να συνεχίσει να υπάρχει όσο έχει να δίνει. Τόσο να υπάρχει. Όχι παραπάνω. Ούτε λιγότερο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε να ανοίξουμε πολλά πακέτα ακόμα, πολλές νέες ιστορίες, απροσδόκητες συναντήσεις που θα μας γεμίσουν δυνατά συναισθήματα και συγκίνηση.